συμπατριώτησες, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες. Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας σήμερα. Είναι απαραίτητο σε αυτές τις εκλογές, τις κρισιμότερες μετά τη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδος, να επικρατήσει η λογική έναντι του θυμού και της οργής που δίκαια αισθάνονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Η Θεσπρωτεία πρέπει να εισέλθει πάλι σε τροχιά ανάπτυξης. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με τον πρόεδρο της, Αντώνη Σαμαρά, είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγματα προς όφελος της χώρας και τον Έλληνα πολίτη. Ευχαριστούμε, παρευρίσκεται μαζί μας σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας, κύριος Βρατζόπουλος Δημήτριος. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Καλώς στο βήμα τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Θεσποτείας, Αλκιβιάδη Λάμπρου. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, στη σημερινή προεκλογική συγκέντρωση μας τιμά με την παρουσία του ο αγαπητός και φίλος Βαρζόπουλος Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος Διοικούς Επιτροπής Νομού Θεσσαλονίκης και νυν Υφυπουργός Υγείας, τον οποίον και καλωσορίζω. Εύχομαι, φίλε Δημήτρη, παρουσίας εδώ να φέρει γούρι και η μονοεδρική να ξαναέρθει πάλι στο φυσικό της χώρος της Νέα Δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, σε εκλογές του 2009 η παράταξή μας υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα μετά τη μεταπολίτευση τόσο πανελλαδικά όσο και στο νομό μας. Τα τελευταία δύο χρόνια η ΝΟΔΕ σήκωσε όλο το βάρος της ήττας και αναγέννησε το κόμμα στο νομό. Αυτό το κατάφερε με τη βοήθεια των τοπικών οργανώσεων, την ανιδιοτελή προσφορά των μελών της και με τους καθημερινούς αγώνες τους. Σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η απαξίωση προς τους πολιτικούς και την πολιτική. Εμείς όμως ήμασταν εδώ, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, και σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να ξανακερδίσει με βεβαιότητα τη χαμένη έδρα. Θα αγωνιστούμε για μια ακόμα φορά με τα μέλη της ΝΟΔΕ και του Νεοδημοκράτες για να ξανακερδίσουμε τη μονοεδρική Θεσπρωτείας. Να δώσουμε ισχυρή εντολή στον Αντώνη Σαμαρά να κυβερνήσει τον τόπο με υπευθυνότητα, να δώσει ελπίδα και κουράγιο στον άνεργο, στο μισθωτό, στο συνταξιούχο, στο μικρομεσαίο επιχειρηματία και τον φοιτητή που αναζητά την τύχη του στο εξωτερικό. Η χώρα μας περνά δύσκολες συγκυρίες και μεγάλη δοκιμασία και απαιτούνται υπεύθυνες αποφάσεις με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Αποφάσεις που θέτουν γερά θεμέλια για το μέλλον της Θεσπρωτείας και όλης της χώρας και όχι ανεύθυνες υποσχέσεις. Φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ψήφος στις εκλογές της 6 Μαΐου. Τούτη την ώρα δεν χρειαζόμαστε περισσότερη κριτική, αλλά περισσότερη σύνεση. Περιτά τα πολλά λόγια. Απαραίτητη σύμπνοια. Πρέπει να πορευτούμε με λογική συνεργασία και συνένεση. Μαζί θα δώσουμε ηχηρή απάντηση στο ποιος είναι ικανότερος και καταλληλότερος να διαχειριστεί τις τύχες και τα σοβαρά προβλήματα της Θεσπρωτείας και της Ελλάδος. Ο Έλληνας πολίτης δεν θα πρέπει να πάει στην κάλπη με το δίλημα ναι ή όχι στο μνημόνιο, αλλά με τη σκέψη και την προοπτική του μέλλοντος και της ελπίδας, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ψηφοφόροι θα δώσουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την αυτοδυναμία. Ο τόπος μας έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξή μας. Μια παράταξη που σηματοδότησε στην ιστορική της πορεία μεγάλες εθνικές κατακτήσεις. Φίλες και φίλοι, σας καλώ να δώσουμε μαζί τη μάχη για μια μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία που θα αναδείξει την κυβέρνηση της ανάπτυξης,
την κυβέρνηση της Ελπίδας και τον Αντώνη Σαμαρά Πρωθυπουργό. Όλοι μαζί θα κατακτήσουμε και πάλι την έδρα στη Μονοδυτική Θεσπρωτείας. Οι τρεις υποψήφοι που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο στο νομό μας είναι Μπέζας Αντώνιος του Εμμανουήλ, Μπέσης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Πάντου Έλενα του Θωμά. Σας ευχαριστώ και καλώς στο βήμα τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλο Δημήτρη. Κυρία και κύριοι υποψήφοι, μακάρι να ήταν τηλεδιακή και να γίνεται και τρεις. Κύριε Πρόεδρε της τοπικής και κύριε Πρόεδρε της Δομαρχιακής, φίλες και φίλοι, εγώ θα ακολουθήσω τη συμβουλή του Πρόεδρου της τοπικής σας και θα μιλήσω απευθυνόμενος στη λογική σας και όχι στο συναισθημα. Θα μπορούσαμε βέβαια να μιλήσουμε για πολλά συναισθηματικά πράγματα, τα οποία θα είχαν και μία ουσία. Να μιλήσουμε για τους αγώνες που έχει δώσει η δική μας παράταξη δεξιά, δηλαδή με τα διάφορα ονόματά της τον 20ο αιώνα για να ορθοποδήσει αυτή η χώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ζέση πάλι δεξιά καλείται να σώσει την πατρίδα εκεί που την κατήντησε η αριστερά, έτσι όπως κατήντησα και την αριστερά και την πατρίδα η οικογένεια Παπανδρέου. Δεν θα το κάνω. Θα σας μιλήσω λογικά. Μπροστά μας στις εκλογές της 6ης Μαΐου τίθεται δύο ουσιαστικά διλήμματα. Απόλυτα λογικά διλήμματα. Το ένα δίλημα που καλείται να απαντήσει ο ψηφοφόρος που θα πάει σε 5 μέρες στην κάλπη, λέει πολύ απλά το εξής. Θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, στο σκληρό δηλαδή πυρήνα της Ευρώπης και στο ευρώ, ή θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ. Διότι είναι απόλυτα σαφές το εξής. Και μην πιστέψετε ποτέ κανένα που θα πει κάτι το αντίθετο. Διότι απλούστατα, όχι απλώς λέει ψέματα, αλλά λέει ενσυνείδητα ψέματα. Είναι δηλαδή ενσυνειδήτως απατεών. Δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση να παραμείνει η χώρα στο ευρώ, εάν δεν τηρηθούν στο ακέραιο οι προβλέψεις που υπέγραψε η χώρα πριν από 2 μήνες της Δανειακής Συμβάσεως. Άρα, τι κάνουμε? Κρατάμε τη χώρα στο ευρώ ή αφήνουμε τη χώρα να γυρίσει τη δραχμή? Έχουμε εικόνα τι σημαίνει η επιστροφή στην δραχμή του Υπουργείου που επιβλέπω αυτή τη στιγμή σε ένα τουλάχιστον κομμάτι του. Δραχμή σημαίνει ότι η Ελλάς δεν θα έχει εντός εβδομάδος τη δυνατότητα να εισάγει φάρμακα. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δεν καλύπτει ούτε το 5% των ελληνικών απαιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι αν δεχθούμε ότι το στόκ που έχουν τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες θα διαρκέσει περίπου για 1 μήνα, τόσο είναι, τόσο κρατούν, ναι, εντός μηνός τα νοσοκομεία της χώρας δεν θα έχουν φάρμακα. Όσες δραχμές και να τυπώσουμε, δεν θα μας δίνουν πίστοση. Να μιλήσω για τα καύσιμα. Να μιλήσω για το πώς θα μείνουν στο δημόσιο. Να μιλήσω για την αδυναμία εισαγωγής ακόμη και τροφίμων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται συναίσθημα για να καταλάβει κανείς τη σπουδαιότητα αυτού του διλήμματος. Ψηφίζουμε λοιπόν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θέλουν να παραμείνει η χώρα στο ευρώ ή ψηφίζουμε αυτούς τους απόλυτα ανεύθυνους που εισηγούνται τη δραχμή, είτε άμεσα είτε έμεσα. Και ποιοι είναι αυτοί? Την αριστερά την ξέρω. Εμείς οι αντικομμουνιστές δεξί πολεμήσαμε την αριστερά και εν της πράγμαση και στα λόγια. Τώρα,
αν αυτή η αριστερά χωρίζεται σήμερα στο ΚΚΕ, στον Τζίπρα και στην Δημάν, αυτό λίγο μας ενδιαφέρει. Πάντοτε αυτή η κατουσία μαζί είναι. Διάφορες παραφιάδες του κομμουνισμού είναι. Εκτός όμως από αυτούς, τώρα, υπάρχουν και άλλοι σύμμαχοι στα πράγματα και στα λόγια με αυτούς. Το δηλώνουν κιόλας. Λένε ότι ενδεχομένως θα συνεργαστούν. Παλιά, στη δική μου την ηλικία, όταν αγωνιζόμασταν κατά των κομμουνιστών στα πανεπιστήμια, αυτούς λέγαμε συνοδοιπόρους της αριστεράς. Αυτοί λοιπόν οι συνοδοιπόροι της αριστεράς λένε πάρα πολύ απλά το εξής, ότι δεν χρειάζεται να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, ότι δεν χρειάζεται να πληρώσουμε το χρέος μας, ότι δεν χρειάζεται να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή που κάνουμε για να μειώσουμε το χρέος της χώρας κατά 50% και να μειώσουμε τα τοκοκρολίσια κατά 4,5 και 5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό εδώ. Μπορούμε να αρνηθούμε το χρέος, μπορούμε να αρνηθούμε την πληρωμή των τοκοκρολίσεων, μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας μόνοι μας. Εάν ήταν μικρά παιδιά και αγράμματοι άνθρωποι, ενδεχομένως, που οι αγράμματοι πολύ περισσότερο, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές είναι πιο έξυπνοι από αυτούς, να το καταλάβαινε αυτό εδώ. Επειδή όμως πρόκειται για ανθρώπους που προέρχονται από πλούσιες οικογένειες, έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, κύριος Καμένος, έχουν θητεύσει στην Ελληνική Βουλή, το να τολμά να λέει τέτοια πράγματα σημαίνει ένα πράγμα, ότι μας εξαπατά ενσυνειδήτως, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, γι' αυτό άλλωστε και συζήτησε τη Δανειακή Σύμβαση, τη δυνατότητα να πληρώσει τις υποχρεώσεις μόνης της. Έχουμε ένα έλλειμμα φέτος 9,1%. Πώς θα πληρωθεί αυτό, κύριε Καμένε, από πού? Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες του τόπου με τα δικά μας παραγόμενα, με το δικό μας το ακαθάριστο εθνικό εμπόριο προϊόν. Α, τι θα κάνουμε? Πολύ απλά. Θα πτωχεύσουμε ένα τάξος και θα γυρίσουμε στην αρμή. Διότι κανένα σοβαρό σήμερα Ευρωπαίος δεν κάθεται να συζητήσει αυτές τις αστειότητες του κυρίου Καμένου και των φίλων του. Άρα λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας? Μένουμε στη δραχμή, όπως προσηγείται ο κύριος Καμένος, ή παραμένουμε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που μας οδήγησε ο ιδρυτής της παράταξης, Κωνσταντίνος Καρμαρίς. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Ας πούμε ότι σόφρον ο ελληνικός λαός αποφασίζει υπέρ της Ευρώπης. Μετά τίθεται το δεύτερο δίλημα. Ποιες είναι οι δυνάμεις που είναι υπέρ της Ευρώπης? Να τις απαριθμίσουμε. Ναι, κρυφό. Είναι Νέα Δημοκρατία, το Πασό και η κυρία Μπακογιάννη, Μητσοτάκη Μπακογιάννη. Το λάος τώρα δυσκολοτούμε στο Βεϊκάνη, τα αποχάσει και εγώ, δεν ξέρω τώρα είναι υπέρ, είναι κατά, πας εδώ, δεν το πέρα. Λοιπόν, ρωτάω τώρα, αν αφήσουμε κατά μέρος την κυρία Μπακογιάννη που ενδεχομένως θα ψηφίσει η οικογένειά της στην Κρήτη, αλλά πέραν αυτού κανείς. Είναι δυνατόν να μισεί η οικογένεια, σωστά, πολύ σωστά, γιατί αν μισεί μαζί μας. Είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς, δηλαδή από αυτούς οι οποίοι θα πιστέψουν ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο ευρώ, είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς αυτούς οι οποίοι μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση? Είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς το ΠΑΣΟΚ? Θα πρέπει να είναι άφρο, θα πρέπει να είναι τρελός. Να ψηφίσει δηλαδή, να συνεχίσουν να κυβερνούν οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση της χώρας. Φίλες και φίλοι, τις τελευταίες εβδομάδες έχω συζητήσει καλή ώρα με σχεδόν όλες τις νομαρχιακές της Θράκης και της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Οι άνθρωποι μας υποφέρουν, όπως όλους τους ελληνικούς λαούς. Δυσφορούν. Έχουν ερωτήματα. Ρωτάνε.
Επιτρέψτε μου με δύο κουβέντες να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις τους σε δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία ερωτημάτων των δικών μας ανθρώπων, των νεοδημοκρατών, των δεξιών. Λένε, καλά λένε, εμείς δεν φταίγαμε, τι κάναμε 5,5 χρόνια, δεν έχουμε μερίδιο της ευθύνης. Και αυτό το λένε, διότι αν ανοίξει τηλεοράσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτό μας κουπανάνε. Η απάντηση έχει δοθεί, είναι απλή και σας τη λέγω πολύ λιτά. Όχι, δεν φταίμε. Όλα αυτά τα οποία λέγονται για τη συσσόρευση χρέους επί κυβερνήσεων Καραμαλή είναι πάρα πολύ απλά ψέματα. Το χρέος αυξήθηκε σε πραγματικούς αριθμούς κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την εμφάνιση της παγκοσμίου οικονομικής κρίσης, η οποία οδήγησε την τελευταία κυβέρνηση Καραμαλή σε αύξηση του ελλείμματος, όπως έγινε σε όλο τον κόσμο. Όλα τα άλλα που προσθέθηκαν στο χρέος ήταν υποχρεώσεις που είχαν υπογραφεί επί κυβερνήσεων Πασόκ. Ήταν εξοπλιστικά προγράμματα, ήταν εκπαίσουσες εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για δάνεια των 10, τρικυμιώδη δάνεια των 10 του Σιμίτη. Ακριβώς. Λοιπόν, μια δημοκρατία, βεβαίως, έκανε λάθη, όχι όμως διαπράξεων. Έκανε λάθη τότε διαπαραλήψεων, διότι έπρεπε να είχε αλλάξει το δημόσιο. Έπρεπε να τους είχε πάρει το κεφάλι. Καθίσαμε και τους φάγαμε στη μάπα. Καθίσαμε και τους ανεχτήκαμε. Αυτό το λάθος έκανε μια δημοκρατία και το πλήρωσε μετά. Ο Καραμαλής είχε το θάρρος να ζητήσει την κρίση του ελληνικού λαού, δηλώνοντας ευθασώς ότι, παιδιά, κυρίες και κύριοι, πρέπει να κάνουμε θυσίες. Μας τιμώρησε. Δικαίωμα του ελληνικού λαού. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Μοναδικός υπέτειος για τη σημερινή κατάσταση της χώρας είναι το μνημόνιο που υπέγραψε το Πασόκ. Και προσέξτε, δεύτερη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων. Και εμείς τότε λένε, γιατί έτσι θα πούν στις τηλεοράσεις, γιατί υπογράψαμε το δεύτερο μνημόνιο. Πρώτη απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν υπέγραψε κανένα δεύτερο μνημόνιο. Μνημόνιο είναι ένα. Αυτό που οδήγησε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας του Πασόκ και αυτό το οποίο κατεδίκασε πρώτος από όλους στην Ευρώπη. Πρώτος στην Ευρώπη. Ο Αντώνης Σαμαράς. Μόνο στην αρχή. Τώρα όλοι μιλάνε σαν Σαμαρά. Ύστερα, όταν μιλούσε ο Σαμαράς έτσι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αν το ρωτήσετε, θα σας πει ότι δεν του μιλούσε κανένας. Καθόταν μόνο στους γονείς του τραπεζού. Τους έλεγε ότι το μνημόνιο θα οδηγήσει την Ευρώπη σε δυσκολίες. Χρειάζεται πολιτική ανάπτυξη. Δεν του μιλούσαν. Τώρα μιλάνε όλοι σαν Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν υπέγραψε κανένα δεύτερο μνημόνιο. Εκείνο το οποίο έκανε η Νέα Δημοκρατία εκείνες τις ημέρες του Νοεμβρίου του 2011 ήταν πολύ απλά το εξής. Ενώ η πατρίδα ήταν στην άκρη του γκρεμού και εσείς έχετε πουλούστε τους εδώ, ο Σαμαράς πήγε και την έπιασε πριν πέσει τον γκρεμό. Αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό κάνει δεξιά πάντοτε. Σώζει την πατρίδα εις βάρος δικό της. Θα ήταν πολύ απλά και το λέει ο Πρόεδρος να δρέψει τότε πολλά όσανα αφήνοντας τη χώρα να διολυστεί στην αχμή, γιατί αυτό δεν γινόταν. Δεν θα πληρωνόταν τότε διαβόητος εκδόσεις. Δεν το έκανε. Γιατί ήξερε ότι μετά το σανά, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα ερχόταν το σταύρωσον αυτό. Δεν μπορούσε και δεν έπρεπε να πάρει αυτήν την ευθύνη. Γιατί είναι ηγέτης υπεύθυνος, γιατί το επαναλαμβάνω, γιατί πολλωστή φορά, διότι δεξιά έτσι είναι πάντοτε. Εθνοσωτήριος. Η Νέα Δημοκρατία δεν υπέγραψε κανένα μνημόνιο. Δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα. Υπέγραψε μία δανειακή σύμβαση η οποία πρώτον κατέστη απολύτως απαραίτητο ύστερα από τα χάλια στα οποία μας οδήγησε το Πασόκ και δεύτερον η οποία τουλάχιστον μας δίνει μία ανάσα
μειώνοντας το χρέος στο μισό και μειώνοντας, που είναι εξίσου σημαντικό, το βάρος των ετησίων, των κοφρολησίων, τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο επόμενος Πρωθυπουργός για να βοηθήσει την ανάπτυξη του τόπου. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, απαντώντας αίτημα της ΔΕΗ για χορήγηση δανείου 70 εκατομμυρίων ευρώ, ξέρετε τι ζήτησε? Επιπλέον ασφάλιστα για την περίπτωση αλλαγής του νομίσματος χώρας. Εν ολίγης ζήτησε λύτερα δαφής. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη σωθεί η χώρα. Με την προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας δόθηκε μια ανάσα ζωής. Αλλά η χώρα δεν σώθηκε ακόμη. Το αν θα σωθεί ή όχι εξαρτάται απόλυτα και καθοριστικά από το αποτέλεσμα των επομένων εκλογών. Το αν θα συνεχίσουμε να έχουμε τα σχολεία που έχουμε, τα νοσοκομεία που έχουμε, αν θα συνεχίσουμε να μπορούμε να φτιάχνουμε δρόμους και να ζούμε έστω με δυσκολία στο επίπεδο ζωής που έχουμε, κατορθώσει να φτιάξουμε, αυτό εξαρτάται από τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Και αυτό να πείτε σε αυτούς που παλιά ήταν δικοί μας και γυρνάνε τώρα πίσω του καμένου. Διότι δεν θέλω να πω τίποτε για τους άλλους που λένε ότι θα ψηφίσουν Χρυσή Αυγή. Σε αυτούς θα πείτε ένα πράγμα. Οι δεξιοί θα τους πείτε, είμαστε εμείς. Αυτοί είναι εθνικοσοσιαλιστές. Σοσιαλιστές. Είναι τζάμπα μάνιγες. Γιαλαντζή. Δεξιά στη χώρα υπάρχει μόνο μία. Εμείς. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Σκοτώνται δημοσιογράφοι από το πρωί. Έχει το βράδυ. Σιγά λέει, μη φτιάξει ο Σαμαράς αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ούτε μία στο τρεις λένε. Βάλαν τα παπαγαλάκια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είναι τίποτε. Λένε, πάμε δίθεν να ψηφίσουμε. Την άλλη μέρα το πρωί, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Θα πάει ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, θα φτιάξουν μια κυβέρνηση εκεί, να πάνε να εφαρμόσουν τις εντολές της Τρόικα. Αυτά μας βομβαρδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ουδέν ψευδέστερον αυτού. Ο πρόεδρος το είπε χιλιάδες φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσουμε με τον Πασόκ. Αυτό να το πάρουμε όλοι καλά στο μυαλό. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο πρόεδρος είπε τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Και ένα πράγμα σας λέω κλείνοντας. Μην πιστέψετε ποτέ ότι λέει κάτι που δεν το πιστεύει. Να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Σαμαράς θα τηρήσει το λόγο του και θα οδηγήσει τη χώρα στη σωτηρία μέσα από μια ουσιαστική νίκη. Το υποσχέθηκε και θα το κάνει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Υγείας. Πριν καλέσω στο βήμα τους υποψήφιους, να ευχαριστήσουμε τη Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου για την παραχώρηση σήμερα της αίθουσας. Καλώ στο βήμα την υποψήφια βουλευτή Θεσποντίας της Νέας Δημοκρατίας, Ελένη Πάντου Ζουριδάκη. Φίλες και φίλοι, όταν βρίσκεται κανείς στην παραμυθιά και στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου, πραγματικά το λέω, νιώθει άλλος άνθρωπος. Αισθάνεται να τον τραβάει η ιστορία από το χέρι και να του δείχνει πρόσωπα ηρώων και τον αγώνα τους για ελευθεριά. Αυτός ο αγώνας, έτσι το έφερε η ζωή, είναι επίκαιρος και σήμερα. Και τώρα προσπαθούμε να διασώσουμε την αξιοπρέπεια της χώρας και να εξασφαλίσουμε το ψωμί το δικό μας και των παιδιών μας. Με την επαρχία Σουλίου με συνδέουν πολλά πράγματα και με συνδέουν στενά και αληθινά.
πρώτα απ' όλα η καταγωγή μου είναι από αυτά τα τιμημένα με θυσίες αιώνων χρώματα. Εκτός αυτού όμως, έχω φίλους εδώ, καλούς φίλους. Έτσι, όχι μόνο αγαπώ την περιοχή, αλλά και γνωρίζω τα προβλήματά της, από τη μία άκρη έως την άλλη. Με βλέπετε σήμερα εδώ να σας μιλάω, πριν τις εκλογές, και να σας λέω να δώσετε χωρίς καμία επιφύλαξη την ψήφο σας στη Νέα Δημοκρατία και να δείξετε εμπιστοσύνη στον Αντώνη Σαμαρά. Για να αλλάξουμε όλοι μαζί, με κοινή προσπάθεια, τη δεσποτεία μας. Για να αλλάξουμε... Για να αλλάξουμε την Ελλάδα μας. Να την κάνουμε καλύτερη. Θα είμαι εδώ και μετά τις εκλογές. Και θα λέω τα ίδια. Να βάλουμε τα δυνατά μας. Και να σηκώσουμε στους ώμους μας την πατρίδα μας. Να δώσουμε επιτέλους όραμα στους πολίτες αυτής της χώρας. Στους πολίτες που τους πνίγει η κατάθλιψη για το τι θα γίνει. Πέρασαν μόνο λίγες μέρες από τότε που με κάλεσε ο πρόεδρός μας, Αντώνη Σαμαράς, στη συμπόρευση. Και ανταποκρίθηκα, παρότι οι εποχές και οι πολιτικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, προκειμένου να βοηθήσω κι εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις για μια καινούργια Ελλάδα. Με όσο το δυνατόν λιγότερους άνεργους, με όσο το δυνατόν λιγότερους πεινασμένους. Φίλες και φίλοι, η χώρα μας χρειάζεται. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα αυτιά μας στις επίγουσες ανάγκες των καιρών. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με υπομονή, πολλή δουλειά, σχέδιο, μέθοδο και τις αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις. Εμπιστευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά για ένα σταθερό παρόν και ένα καλύτερο αύριο. Στις 6 Μαΐου ψηφίζουμε για να αλλάξουμε πολιτικές και πρόσωπα που μας οδήγησαν στη σημερινή οικονομική και πολιτική κρίση. Ψηφίζουμε για να αλλάξουμε την πατρίδα μας, για να της δώσουμε προοπτική, για να ανασάνουν οι πολίτες από την τωρινή πίεση. Οι εθνικές εκλογές είναι πρώτο πυλόν σε ένα τοπίο διαφορετικό, που δεν μοιάζει σε τίποτα με τις προηγούμενες εποχές. Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες είναι διαφορετικές. Ο κόσμος είναι προβληματισμένος, αγανακτισμένος, αλλά έχω την αίσθηση και πιο όριμος από ποτέ. Θα κληθεί στις κάλπες να αποφασίσει για την επόμενη μέρα της χώρας, απαιτώντας πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και για το μέλλον του δικό του και των παιδιών του. Οι επώδυνες αλλαγές που συντελέστηκαν την τελευταία διετία άλλαξαν ριζικά τη ζωή του Έλληνα, οδηγώντας τον σε μια βία αναθεώρηση του τρόπου ζωής που είχε μέχρι σήμερα και την ελληνική κοινωνία στην αλλαγή της φαύλης νοοτροπίας που είχε καθιερωθεί ως πρότυπο και συντερούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Περισσότερο όμως άλλαξε η ζωή των νέων ανθρώπων, από το χώρο της παιδείας μέχρι την αγορά εργασίας. Η ανεργία που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και τα διωγκούμενα προβλήματα που μαστίζουν τη σημερινή νεολαία έχουν οδηγήσει σε μια ευρύτερη απαξίωση των νέων για τα κοινά και την πολιτική. Οι νέοι βιώνουν την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, την αβεβαιότητα και το άγχος για το μέλλον τους. Η σημερινή νεολαία με πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, οδηγείται στην ανυποληψία και στη λύση της μετανάστευσης στο εξωτερικό για μια θέση εργασίας. Για αυτούς που τολμούν, γιατί περί τόλμης πρόκειται, τελικά να μείνουν στον τόπο τους και να παλέψουν, το κράτος τους επιφυλάσσει. Στήσιμο στην ουρά του ΑΕΔ και αγωνία για ένα μεροκάματο και για μισθό που δεν τους δίνει τη δυνατότητα να αυτονομηθούν. Η πολιτεία φέρει τεράστιες ευθύνες γιατί θελοτυφλεί στο τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας. Εμείς προτείνουμε στους νέους να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στους βασικούς υπαίτιους για τη σημερινή δραματική εικόνα της χώρας. Μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά. Ελπίζω η συμμετοχή της νεολαίας μας, να είναι μαζική, για να ακουστεί η φωνή της δυνατά και καθαρά, γιατί η νέα γενιά μπορεί να φέρει αισιόδοξα μηνύματα με το λόγο και την ψήφο της και να βοηθήσει στην αφύπνιση και στην εγρήγορση της πολιτικής και των πολιτικών. Επιθυμία μου ήταν και εξακολουθεί να είναι να σφίξω σε καθένα από εσάς το χέρι και να μιλήσω και προσωπικά μαζί σας. Όμως ο χρόνος σε μένα δεν επαρκεί. Ωστόσο μετά τις εκλογές
θα συνεχίσουμε την απλή και γνήσια επικοινωνία που αρχίσαμε. Η αγωνία μας είναι κοινή, όπως κοινές είναι και οι προσδοκίες μας. Μην περιμένετε από εμένα να ακούσετε μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Αν το κάνω, δεν θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ταιριάζουν στο χαρακτήρα μου τέτοιες συμπεριφορές. Αλλά ούτε κι εσείς το έχετε ανάγκη, δυσαρεστημένοι όπως είστε από πολιτικολογίες. Οι καιροί, το είπα και προηγουμένως, έχουν αλλάξει. Και αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι πράξεις και όχι κουβέντες. Όσο νωρίτερα και βαθύτερα το καταλάβουν αυτό κάποιοι, τόσο καλύτερα και για τους ίδιους και για τον τόπο μας. Το μόνο για το οποίο μπορώ να δεσμευτώ και το αναφέρω με συνείδηση ευθύνης είναι ότι θα είμαι κοντά σας, δίπλα σας πάντα. Ανοιχτή να σας ακούσω όπως ήμουν και παλιότερα. Και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βρουν τη λύση τα δίκαια αιτήματά σας. Εμείς είμαστε δίπλα στους ανθρώπους του Μόχθου, στους ανθρώπους της εργασίας. Εμείς δεν θέλουμε τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους εργαζόμενους πολίτες τέταρτης κατηγορίας, ηγέτες στα πολιτικά γραφεία. Τους θέλουμε υπερήφανους μαχητές της ζωής και παραγωγικούς. Το κράτος δεν διαθέτει χρήματα στην αυτοδιοίκηση, παρόλο που τα είχε υποσχεθεί. Η έλλειψη κονδυλίων για βασικά έργα υποδομής είναι ένας βραχνάς, ένας μπελάς για την περιοχή. Ο Καλλικράτης για να προχωρήσει χρειάζεται λεφτά. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι, με αποτέλεσμα τώρα οι Δήμοι και ο Δήμος Σουλίου να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η λειτουργία. Η σωστή λειτουργία του χυτά καρβουναρίου είναι ένα σημαντικό ζήτημα προκειμένου να αποφευθεί η ρύπανση και να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Προτείνουμε άμεσο και πληρέστερο έλεγχο των εγκαταστάσεων του χυτά καρβουναρίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών και λήψεων που παρατηρούνται με την ταυτόχρονη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων. Να επισημάνουμε εδώ ότι μάλλον δεν έχει λογική ο Χιτά Καρβουναρίου να λειτουργεί στο Δήμο Σουλίου, ο οποίος έχει και την ταμιακή ευθύνη και ο φορέας διαχείρισης να διοικείται από την Πρέβεζα. Αλλά και το βιοτεχνικό πάρκο που θα μπορούσε να τονώσει οικονομικά την περιοχή εμφανίζει δυσλειτουργίες. Μόνο 7 επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί σε αυτό, ενώ ο τόπος μας χρειάζεται και νέες επενδύσεις. Να καλέσουμε με όση δύναμη φωνής και ψυχής έχουμε τους υπατριώτες μας που είναι ταξιδεμένοι να γυρίσουν πίσω και να επενδύσουν στον τόπο μας. Αλλά με πολύ δυσαρέσκεια το επισημαίνουμε, συμβαίνει το αντίθετο. Αντί να ξανάρθουν εδώ όπου πρωτοείδαν το φως του ήλιου, αυτοί που έφυγαν και να δώσουν πνοή ζωή στην περιοχή, αναγκάζονται να πάρουν με βαριά καρδιά τον δρόμο της Κενεδιάς και οι λίγοι που έχουν απομείνει. Να κλείσουμε τους δρόμους που οδηγούν στη μετανάστευση και να ανοίξουμε διάβλατα τις πόρτες για να γυρίσουν πίσω οι ταξιδεμένοι. Δεν μπορούμε να μην στρέψουμε τη σκέψη μας στους γεωργοκτηνοτρόφους της περιοχής που παλεύουν νύχτα και μέρα για ένα ξεροκόμματο. Επιτέλους, ας προσέξουμε όλοι μας την αγροτιά. Τα γεωργοβελτιωτικά έργα και η ορθολογιστική διανομή του νερού από τους ΤΟΕΠ και η αναδιάθρωση των καλλιεργειών, αλλά και η ολοκλήρωση των έργων άρδευσης στη λίμνη Χότκοβου κρυσταλλοπηγής, είναι 4 παράμετροι, βασικοί κατά τη γνώμη μας, που μπορούν να βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Ακόμη, είναι μεγάλη ζημιά για τους κτηνοτρόφους να μην λειτουργεί το δημοτικό σφαγείο στην Παραμυθιά. Να επαναλειτουργήσει τώρα, χωρίς καθυστέρηση, μέσα σε σύγχρονες συνθήκες, ώστε οι κτηνοτρόφοι να διευκολυνθούν. Μαζί με αυτά, είναι χωρίς αμφιβολία απαραίτητη η δημιουργία μονάδων τυποποίησης των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Τα προϊόντα μας έχουν ποιότητα, έχουν τους σφραγίδα των παραγωγών της περιοχής και μπορούμε να τα εξάγουμε. Και στα χωριά της Παραμυθιάς έχουν απομείνει κυρίως λίγοι ξωμάχοι, στους οποίους αντί να φροντίζουν οι αρμόδιοι να κάνουν τη ζωή καλύτερη, τη δυσκολεύουν όλο και περισσότεροι. Η έλλειψη οίκου ευγυρίας στο Δήμο Σουλίου για να βρίσκουν καταφύγιο το Γερατιά είναι ένα γεγονός που μου προκαλεί εντύπωση. Οφείλουμε μια στέγη γερόντων στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας. Οφείλουμε λίγη θαλπορή. Αλλά και στους νέους που θέλουν να μείνουν εδώ, τους υψώνουν συνέχεια εμπόδια. Για παράδειγμα, καταργούνται υπηρεσίες η μία μετά την άλλη. Μπορεί το κράτος να θέλει να εξοικονομήσει χρήματα. Ωστόσο, δεν έχει κανένα δικαίωμα να αγνοεί τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Η πόλη της Παραμυθιάς δεν μπορεί να μην έχει, εν έτη 2012, ένα πλήρες βιολογικό και αποχετευτικό σύστημα. Και ο Δήμος Σουλίου δεν μπορεί να μην έχει χωροταξικό σχέδιο.
Ο ποταμός Αχαιρώτας, έναν εκτίμητο φυσικό κεφάλαιο για την περιοχή μας, θα πρέπει, επιβάλλεται, να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο τουριστικά, αλλά και από γενική άποψη. Υπάρχουν κάποια μέρη στα οποία νιώθεις την ανάγκη να γυρίζεις ξανά και ξανά. Όσες φορές λοιπόν και αν επισκεφτεί κάποιος το ποτάμι του Αχαιρώτα, είναι από εκείνα τα μέρη που μυστικά, χωρίς καν να το έχει συνειδητοποιήσει, έχει γραφτεί μέσα του και του φωνάζει. Είτε πρόκειται για το απαράμιλο κάλος του και για τις πλούσιες φυσικές ομορφιές του, είτε για κάτι περισσότερο, μυσταγωγικό, που οι ρίζες του αγγίζουν τα αρχαία μυστήρια, ο Αχαιρώτας ποταμός, όπως και ο Καλαμάς, πάντα θα βρίσκεται στην ατζέντα του ψαγμένου περιηγητή. Κάθε φορά βρίσκεις και έναν επιπλέον λόγο για να πεις «Εδώ θα ξανάρθω οπωσδήποτε». Ελάχιστα μέρη μπορούν να συναγωνιστούν τον Αχαιρώτα και τον Καλαμά σε ομορφιά. Αυτά τα μνημεία της φύσης είναι θησαυρός για τη Θεσπρωτεία και η ανάπλαση των εκβολών τους θα συμβάλλει κατά πολύ στην οικολογική κυρίως ανάδειξη του τόπου μας. Μεταφέρθηκε πρόσφατα, παρά τις αντιδράσεις, το νυχτερινό γυμνάσιο Παραμυθιά στην Οικουμενίτσα. Ήταν πολύ χρήσιμο στους νέους της περιοχής και κακώς κάκιστα έγινε αυτή η επιλογή, ωστόσο το κράτος μπορεί να επανορθώσει το λάθος του. Με τη λειτουργία στο συγκρότημα των κατασκηνώσεων Παραμυθιάς, που είναι σε αδράνεια γαλακτοκομικής σχολής, σε συνεργασία με την αντίστοιχη των Ιωαννίνων, σχολής αρτοποιίας και αρτοσυσκευασίας και σχολής αχαροπλαστικής. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν μεταξύ άλλων και νέες θέσεις εργασίας. Άφησα σκόπιμα για το τέλος της απαρίθμησης των προβλημάτων για να δώσω μεγάλη έμφαση στο ιστορικό Σούλι, αυτό το παγκόσμιο σύμβολο ελευθεριάς και αντίστασης. Δυστυχώς όμως, η δόξα του παρελθόντος έχει σβήσει. Και αυτό που έχει απομείνει σήμερα και αποτελεί αποκαρδιωτική εικόνα είναι ο μαρασμός του Σουλίου. Του ιστορικού Σουλίου, που στα μυτερά βράχια του, επιτρέψτε μου να πω, χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Ο απόϊχος της ανατίναξης του Κουκίου από τον Καλόγερο Σαμουήλ. Ο χορός του Ζαλόγου από τις Λεβέντισες Σουλιώτισες δεν συγκινεί πλέον κανένα. Και το χειρότερο δεν του θυμίζει τίποτε. Εκτός από ανθρώπους, έχει εγκαταληφθεί και πολιτιστικά το Σούλι. Ενώ η σουλιώτικη κληρονομιά θα ήταν λογικό να προσελκύει χιλιάδες τουρίστες για να τη θαυμάζουν, εντούτοις είναι σχεδόν άγνωστη. Αν επισκεφτεί κανείς τα σουλιωτοχώρια και δει από κοντά την απελπισία της ερημιάς και της εγκατάλειψης, θα το πονέσει η καρδιά του. Ένας δρόμος υπάρχει και οδηγεί εκεί, και αυτός δεν είναι πάντα ανοιχτός. Λοιπόν, δεν αξίζουν τέτοια συμπεριφορά οι απόγονοι των σουλιωτών. Όλοι ότι το Σούλι ήταν και είναι φάρος αγώνα και ότι είμαστε περήφανοι που είναι κομμάτι της Θεσπρωτείας μας, κομμάτι της καρδιάς μας. Σας κοιτάζω απευθείας στα μάτια. Κοιτάξτε με σας παρακαλώ κι εσείς. Ελάτε να δώσουμε τα χέρια και να εγγυηθούμε ο ένας τον άλλον ότι θα είμαστε σε διαρκή διάλογο για να πετύχουμε κάτι ουσιαστικότερο για την Παραμυθιά, για τον ομό μας. Δεν πρέπει να σκύψουμε τα κεφάλια και να καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας άβολη τις εξελίξεις. Εμπρός να προλάβουμε τις εξελίξεις και να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων για να ανατείλει ο ήλιος της αισιοδοξίας στα πυργαμένα χείλη μας. Σας απευθύνω έκκληση μαζί να αγωνιστούμε για να πείσουμε όλο και περισσότερους να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 6 Μαΐου. Η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά είναι η πλέον αξιόπιστη επιλογή. Το Πασόκα έφερε χωρίς υπερβολή τη χώρα πολλά χρόνια πίσω και κανείς πια δεν το εμπιστεύεται. Αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν μια στήρα άρνηση σε όλα, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις, μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πουθενά. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει σημαντικότατες προκλήσεις για την επόμενη μέρα. Μετά τις εκλογές πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά, γιατί ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι μακρύς, ανηφορικός και πόδινος. Ως εκ τούτου, το πρώτο που απαιτείται είναι να υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Να σχηματιστεί κυβέρνηση που να μην είναι όμοιρος ισορροπιών και τιμόροπη. Η μεγάλη παράταξή μας ως κυβέρνηση θα ανασυγκροτήσει τη χώρα και θα ξαναδώσει στην πατρίδα μας τη χαμένη αξιοπρέπειά της. Κλείνοντας, να επισημάνω ότι η Παραμυθιά, η Θεσπρωτεία, ολόκληρη η χώρα διψά για ανάπτυξη. Ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα φως. Θα το ανακαλύψουμε αυτό το φως, προχωρώντας μαζί.
και θα φωτίσουμε μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και με αυριανό Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, τη συνεχιασμένη και στενάχωρη σήμερα Ελλάδα. Με τον τόπο μας και τους ανθρώπους του, η σχέση μου είναι βιωματική. Συνειδητά επέλεξα να είμαι μαζί σας ως υποψήφια βουλευτής. Για να χαράξουμε το συλλογικό μας μέλλον, το οποίο εξαρτάται από την απόφαση του κάθε πολίτη. Δεν φοβόμαστε το μέλλον. Το αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα. Το διαμορφώνουμε με θάρρος και σύνεση. Η εμπιστοσύνη σας μου δίνει τη δύναμη να εργαστώ για τη θεσπρωτεία της ελπίδας. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τη νύχτη. Για τη θεσπρωτεία μας, για την Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Πάντου Ζουρουδάκη και καλώ στο βήμα τον υποψήφιο βουλευτή κύριο Κωνσταντίνο Μπέση. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, σουλιώτες και σουλιώτεσες, είμαι ένας από εσάς. Κατάγομαι από το Σαλονίκη Παραμυθιάς, από τα ηρωικά βουνά του Σουλίου και βρίσκομαι σε αυτή την παράταξη όχι από σκόντα, όχι από ίδιο όφελος, όχι γιατί βρήκα μια σημαία ευκαιρία, αλλά γιατί πιστεύω σε αυτή. Άλλωστε, από μαθητής λυκείου ακόμα είμαι μέλος της ΟΝΕΒ. Υπηρέτησα αυτή την παράταξη από τα νεανικά μου χρόνια, την εποχή που η μόδα στα πανεπιστήμια, όπως θυμάται ο φίλος μου Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ήταν να είναι κάποιος αριστερός, να είναι στην ΚΝΕ ή στο Ρίγα Φεραίο. Εγώ ήμουν δά, μαζί με το σημερινό μας καλεσμένο, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Μαζί ήταν το πανεπιστήμιο, μαζί γίναμε μάχες, μαζί στα αμφιθέατρα. Δεν ήμασταν σε άλλους χώρους, δεν ψάχναμε οράματα τα οποία βρίσκονταν στην αριστερά. Θυμάμαι, φίλε Δημήτρη, τι μάχες που δίναμε ανιδιοτελώς στα πανεπιστήμια για τις ιδέες και τις αξίες της δικής μας παράτασης σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Σε μια εποχή που η ψυχολογική βία της αριστεράς απέναντι σε κάθε φιλελεύθερο, απέναντι σε κάθε δεξιό, ήταν σε σημείο που δεν έπαιρνε. Σήμερα προσπαθεί η αριστερά να φέρει την ίδια ψυχολογική βία απέναντι σε όποιον στηρίζει αυτή την παράταξη. Εμείς αντέξαμε τότε, αντέχουμε και τώρα. Εμείς κάναμε τη ΔΑΠ πρώτη στα πανεπιστήμια, εμείς θα βγάλουμε κυβέρνηση αύριο τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν προέρχομαι από παρθενογέννηση. Είμαι από τα σπλάχνα της παράταξης, βήμα-βήμα. Ανέβηκα σταθερά την πυραμίδα του κόμματος. Απλό μέλος. Όταν ήμουνα απλό στον Εδίτη στην Ιγουμενίτσα, όταν έγινα πρόεδρος των ΕΦΕΣ Πρωτείας, όταν μπήκα στο Πανεπιστήμιο στη Δάπνου του Φουκού, όταν έγινα μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΟΝΕΔ μαζί με τον Δημήτρη, όταν ήμουν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, όταν ήμουν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, όταν ήμουν σήμερα μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του Κόμματος. Τώρα ένα καθήκον έχουμε όλοι να δώσουμε. Να δώσουμε αγώνα μέχρι την τελευταία στιγμή για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Για την νίκη του Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορώ να κατανοήσω ποιοι διανοούνται να λένε ότι δεν έχω αγώνες για την παράταξη. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερους αγώνες από μένα. Είμαστε εδώ όλοι όσοι πιστεύουμε στην Ελλάδα. Και πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Όσοι πιστεύουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να είναι αύριος πρωθυπουργός της χώρας, να είναι ο άξιος κυβερνήτης της χώρας. Ότι μπορεί να είναι αυτός που θα μας βγάλει από τα διέξοδα. Το μέλλον είναι εδώ. Η θεσπρωτεία θα τα καταφέρει. Θα δώσει καθαρή εντολή στον Αντώνη Σαμαρά για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον των παιδιών μας. Απέναντι σε όσους μας πλήγωσαν, σε όσους κατάφεραν να ισοπεδώσουν σαν χάτινο πύργο τα οράματά μας, το βιωτικό μας επίπεδο, τη φιλοσοφία μας για τη ζωή. Θα δώσουμε καθαρή απάντηση, βγάζοντας τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, ισχυρή και δυνατή κυβέρνηση της χώρας. Η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση,
για να μπορεί να διαπραγματευτεί. Τι έγινε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, φίλες και φίλοι, είχαμε μια κατεδάφιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Θα έχετε δει πολλές φορές στην τηλεόραση να δείχνουν κάποιο κτίριο στο οποίο έχουν βάλει δυναμίτες και το οποίο κατεδαφίζεται σε 10 δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό. 2,5 χρόνια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατεδάφισε κάθε οικοδόμημα που έκτισε στη χώρα η παράταξή μας με όποια όνομα και αν είχε αυτή, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΡΕ, είτε Ελληνικός Συνακεργός. Γιατί αυτή η παράταξη έβαλε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δημιούργησε το ΙΚΑ, δημιούργησε το κράτος, το κοινωνικό στη χώρα. Το κατεδάφισε ως βομβιστής ο Γιώργος Παπανδρέου. Έβαλε δυναμίτες και κατεδάφισε όλα τα κτίσματα που υπήρχαν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Όταν κάτι κατεδαφίζεται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, δεν χτίζεται και πάλι σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν χτίζεται σε ένα χρόνο. Ένα οίκημα για να το χτίσεις περνάνε δεκαετίες. Θέλουν χρόνια. Ένα απλό οικοδόμημα, αν το κατεδαφίσουμε, θέλει 2,5 χρόνια. Για φανταστείτε όλα αυτά που κατεδαφίστηκαν μέσα στα 2,5 χρόνια, πόσο καιρό χρειάζεται για να ανορθώσουμε. Αυτόν λοιπόν τον αγώνα, για να μην καταδραπιστούν και τα υπόλοιπα, σας καλούμε μαζί μας να αγωνιστούμε για να ανορθώσουμε τη χώρα, για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω στα ερείπια που δημιούργησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2,5 χρόνια. Να χτίσουμε πέτρα-πέτρα, λιθαράκι-λιθαράκι, τη νέα Ελλάδα. Την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, την Ελλάδα της δημιουργίας, την Ελλάδα της ανάπτυξης. Να χτίσουμε την Ελλάδα που θα κυβερνήσει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Φίλες και φίλοι, σε αυτόν τον ιστορικό Δήμο, τον Δήμο Παραμυθιάς, αυτή η ιδιοκτησία την προσέφερε. Εννοώ την πόλη της Παραμυθιάς, κυρίες και φίλοι, δεν διαφέρει από το Δήμο της Σουλίου, αλλά προσέχετε την προσέφερε. Έκλεισε τον ΟΤΕ, έκλεισε τη ΔΕΗ, έκλεισε την πορεία, έκλεισε το Ισπερινό Γυμνάσιο και επίκειται και η μεταφορά του ΙΚΑ. Μπορείτε να διανοηθείτε πως ένα σουλιώτης από το ηρωικό Σούλι θα πάει στην Οικουμενίτσα, μήπως χρειάζεται και 2 και 3 μέρες. Έχει διανοηθεί κανείς πως μπορεί να λειτουργήσει η τοπική οικονομία αν κλείνει μία υπηρεσία μετά την άλλη. Δεν μπορεί αυτό να συνεχίζεται σε βάρος της ιστορικής περιοχής του Σουλίου. Ένας κάτοικος του Σουλίου χρειάζεται μια μέρα δρόμο λοιπόν που λέει για να πάει. Τώρα μας λένε ότι θα κλείσουν και το πρωτοδικείο. Τι θα γίνει. Για μια απλή δίκη θα κάνουμε πάλι 2-3 μέρες οι κάτοικοι της περιοχής. Μπορεί αυτό να συνεχίζεται. Θα δούμε αναπτυξιακά τον νομό. Θα υπάρχουν θέσεις εργασίας. Θα προχωρήσει το θέμα του αναβασμού στον κάμπο της Παραμυθιάς. Θα προχωρήσει το αποκεφαλικό της Παραμυθιάς. Που έχει υπογραφεί με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Ισκυπήρου, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμη το θέμα. Βέβαια, ο Δήμος Σουλίου χρειάζεται ενίσχυση σε αυτό. Χρειάζεται ενίσχυση από όλους μας. Από τους πολιτικούς, κάθε κόμματος, κάθε χρώματος, οποιοδήποτε τομέα. Χρειάζεται ενίσχυση και από την περιφέρεια. Χρειάζεται ενίσχυση και από την κεντρική διοίκηση. Για να μπορέσει να σταθεί εδώ, σε αυτή την αγκετική γωνιά της πατρίδας μας. Τι θα γίνει με τους ΤΟΕΑ. Αυτό το απεχθειωμένο σύστημα θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα λειτουργεί ή δεν θα λειτουργεί. Θα υπάρχει νερό για τους καλλιεργητές μας. Θα πρέπει, φίλες και φίλοι, να συνεχίσει όχι μόνο να λειτουργεί, αλλά να επενδύσουμε πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε να επενδύσουμε και στην πρωτογενή παραγωγή. Γιατί αυτή η περιοχή στηρίζεται στην πρωτογενή παραγωγή, στηρίζεται στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Και η γεωργία και η κτηνοτροφία πρέπει να είναι ο νέος μοχλός ανάπτυξης της Υπαίθρου, ο νέος μοχλός ανάπτυξης της περιοχής. Χωρίς ισχυρή κτηνοτροφία, χωρίς ισχυρή γεωργία, δεν μπορεί να θραβεί η Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε, οι εισαγωγές κρέατος ξεπερνούν, φίλες και φίλοι, τις εισαγωγές ως εκροή στην αλλάγματος του πετρελαίου. Το 2013 πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη κυβέρνηση στον τόπο. Πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη κυβέρνηση στον τόπο, διότι υπάρχει και η επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠΟ.
της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και εκεί κάποιοι πρέπει να παλέψουν, ώστε να μπορεί να υπάρχει το καθεστώς ενισχύσεως στους κοινοτρόφους. Δεν μπορεί να αφήσουμε μια κυβέρνηση η οποία υποχωρεί και δεν διαπραγματεύεται, όπως είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να διαπραγματευτεί το μέλλον των αγροτών, το μέλλον των κοινοτρόφων της περιοχής. Πρέπει να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχει επαρχιακό δίκτυο για να μπορεί να κινηθεί που τα προϊόντα στην περιοχή. Ακόμα και ο δρόμος, ο καινούργιος δρόμος, από το Πόπο μέχρι το Σούλι, είναι ημιτελής. Θα πρέπει το επαρχιακό δίκτυο να ενισχυθεί. Θα πρέπει η περιφέρεια Ηπείρου να δει πώς μπορεί να εντάξει είτε στο ΕΣΠΑ, είτε με ίδιους φόρους, την δημιουργία κατάλληλων συνδικών στο επαρχιακό δίκτυο. Δεν μπορεί να συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ορεινών μας χωριών. Μέχρι εδώ δεν πάει άλλο. Και υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα. Το ζήτημα με το βιομηχανικό πάρκο της Θεσπρωτείας. Πολύ σημαντικό. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν επενδυτές. Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτούν μονάδες στο βιομηχανικό πάρκο. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε λύση στο ζήτημα, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε ελπίδα στους νέους ότι θα βρουν δουλειά στον τόπο τους. Δεν θα ξαναφύγουν για την Αμερική, την Αυστραλία και την Γερμανία, που όλοι ξέρουμε σε αυτά τα χωριά πώς έχουμε πληρώσει τις στοές του Βελγίου για τις φάμπρικες της Γερμανίας. Μία λύση υπάρχει. Η τόνωση της νοοτροφίας, η τόνωση της γεωργίας. Εγώ, φίλες και φίλοι, σας ζητώ να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα. Την Ελλάδα της ανάπτυξης και της προοπτικής. Σας ζητώ να με εμπιστευτείτε για το αύριο της περιοχής, για το αύριο των παιδιών μας, για το αύριο της Ελλάδας. Το παρελθόν τελείωσε. Το μέλλον είναι εδώ. Όλοι μαζί μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι μαζί για να κάνουμε τον Αντώνη Σαμαρά πρωθυπουργό. Γεια σας, καλή δύναμη και με τη νίκη της 6 Μαΐου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μπέση και καλώ στο βήμα τον υποψήφιο βουλευτή Αντώνη Μπέζα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπατριώτησες και συμπατριώτες της Παραδικιάς και του Σουλίου, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για την υπομονή σας, έχετε ακούσει πολλές ομιλίες σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση, μια συμμετοχή που μας δίνει δύναμη, κουράγιο, ελπίδα και αισιοδοξία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και σε αυτό το δύσκολο αγώνα που έχουμε όλοι μπροστά μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την τοπική οργάνωση για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης και την ομαριακή μας οργάνωση για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά γενικότερα για όσα προσφέραν στην παράταξη όλο αυτό το διάστημα, γιατί σε μια δύσκολη περίοδο για τη Θεσπρωτεία, όπου η Θεσπρωτεία δεν είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, η ομαριακή οργάνωση κράτησε την παράταξη όρθια. Στις 6 Μαΐου, όπως είπαν και οι συνάδελφοι που μίλησαν προηγουμένως, διεξάγονται οι πιο κρίσιμες, οι πιο σημαντικές, οι πιο καθοριστικές εκλογές μετά τη μεταπολίτευση. Η συμμετοχή λοιπόν σε αυτές τις εκλογές και η θετική ψήφος δεν είναι μόνο δημοκρατικό δικαίωμα. Είναι καθήκον και είναι καθήκον προς την πατρίδα και τις επόμενες γενιές. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αυτός ο μεγάλος Αμερικανός ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε πει το εξής χαρακτηριστικό. Είχε πει ότι η γενιά μας θα πρέπει να απολογηθεί όχι μόνο για τις κακές πράξεις των ανήθικων ανθρώπων, αλλά κυρίως θα πρέπει να απολογηθεί για την αποτρόπαια σιωπή των καλών ανθρώπων. Επειδή λοιπόν εμάς, στη γενιά μας και στη γενιά που έρχεται, στη γενιά των παιδιών μας, δεν αξίζει η αποτρόπαια σιωπή των καλών ανθρώπων, γι' αυτό όλοι στη Νέα Δημοκρατία, με πρώτο τον πρόεδρό της, τον Αντώνη τον Σαμαρά, δίνουμε αυτή τη μάχη της πρώτης γραμμής. Η
Ελλάδα να τα καταφέρει. Και θα τα καταφέρει η Ελλάδα και θα τα καταφέρει και η Θεσπρωτεία. Με εσάς, με τη δύναμη της δικής σας και με τους δικούς σας αγώνες. Στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, πολλοί πίστεψαν σε εύκολες υποσχέσεις. Και ο τόπος το πλήρωσε πάνω από. Πολλοί από εμάς υπέκυψαν στις ειρήνες του λαϊκισμού. Πολλοί ζητοκράβγασαν την ανευθυνότητα και τιμώρησαν την ευθύνη που εμείς δείξαμε τότε στις εκλογές του 2009. Αλλά ο τόπος το πλήρωσε. Τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα τέτοια σφάλματα. Τώρα περισσότερο από ποτέ κρατάμε στα χέρια μας το μέλλον του τόπου μας. Η ψήφος μας πρέπει να εκφράζει λογική, όχι θυμό και οργή. Η ψήφος μας πρέπει να εκφράζει ελπίδα και αισιοδοξία, όχι απόγνωση και άρνηση. Η ψήφος μας πρέπει να παράγει πολιτική σταθερότητα και να στέλνει ένα μήνυμα αναγέννησης της οικονομίας και της δημοκρατίας μας. Και αυτό πολύ πρακτικά σημαίνει ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική, κόντρα στην απομόνωση που ιστορικά την έχουμε πληρώσει ακριβά, παραγωγική Ελλάδα με καινοτομία, γνώση και ανταγωνιστικότητα, κόντρα στον παρασιτισμό και τη λαφυραγώγηση των φορολογούμενων, ιδιαίτερα των πιο αδύναμων. Αυτό σημαίνει αξιοποίηση του αγροτικού τομέα, του φυσικού και ορυκτού πλούτου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κόντρα στην αδιαφάνεια και στις φοβίες του παρελθόντος. Με διαφανείς διαδικασίες, με μεγιστοποίηση των ωφελιών του ελληνικού δημοσίου και των τοπικών κοινωνιών. Αναγέννηση της οικονομίας και της δημοκρατίας σημαίνει επίσης παιδεία σύγχρονη, παιδεία δημιουργική, κόντρα στην απαξίωση των νέων ανθρώπων και των ονείρων τους για τη ζωή. Το νέο πρότυπο λοιπόν που χρειάζεται η πατρίδα μας δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι καν επιλογή, είναι αναγκαστικός μονόδρομος. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Αυτή η παράταξη που κρατούσε τη χώρα στα χέρια της σε δύσκολες περιόδους, σηκώνει και τώρα ένα μεγάλο βάρος επάνω της. Αυτή η παράταξη πρέπει να τα αλλάξει ώρα, για να ξεφύγουμε από την χρεοκοπία, για να προχωρήσουμε στην Ελλάδα της επόμενης μέρας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια, η οποία βάναυσα έχει παραποιηθεί, τον Οκτώβριο του 2009, η χώρα μας αντιμετώπισε, όπως και πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη, ένα πρόβλημα ελλείμματος. Όμως οι αγορές εξακολουθούσαν να μας δανείζουν. Ήμασταν ζωντανοί μες στις αγορές. Μετά τις εκλογές του 2009, η κυβέρνηση του Πασόκ βάλθηκε να διασύρει την Ελλάδα στο εξωτερικό, χαρακτηρίζοντας την οικονομία μας τιτανικό και τη χώρα σαν την πιο διεφθαρμένη χώρα του κόσμου. Όταν μια κυβέρνηση δεν τιμά το λαό που την εξέλεξε, τότε πώς θα συμπεριφερθούν απέναντι σε αυτό το λαό οι ξένοι? Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν να μετατραπεί το πρόβλημα του ελλείμματος σε κρίση δανεισμού και η χώρα να μην μπορεί να δανειστεί. Στην επόμενη διετία, το Πασόκ έκανε και το επόμενο βήμα. Μετέτρεψε αυτό το πρόβλημα δανεισμού που το ίδιο είχε δημιουργήσει σε κρίση χρέους. Το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε από το 120% του ΑΕΠ, που το αφήσαμε εμείς, στο 170% που είναι σήμερα. Και έγινε μη βιώσιμο. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν η οικονομία να βυθιστεί σε βαθιά ύφεση και η κοινωνία στην απόγνωση και την απελπισία που βιώνουμε όλοι μας. Απόδειξη της παταγώδους αποτυχίας τους είναι πως το PSI έγινε για να ξαναφτάσει μετά από 10 χρόνια το δημόσιο χρέος εκεί που ήταν το 2009, δηλαδή στο 120% του ΑΕΠ. Όλα αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν ήταν ούτε νομοτελειακά, ούτε αναπόφευκτα. Ο ελληνικός λαός υπήρξε θύμα ενός μεγάλου και ενός σκόπιμου, θα έλεγα, λάθος. Ήταν όλα αυτά στα οποία οδηγήθηκε η χώρα. Αποτέλεσμα της χρεοκοπημένης διακυβέρνησης των τελευταίων 2,5 χρόνων. Ήταν αποτέλεσμα της χειρότερης κυβέρνησης που έχει περάσει ποτέ τα χρόνια της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Ήταν αποτέλεσμα διακυβέρνησης που ακολούθησε τη λαθασμένη συνταγή του μνημονίου. Και τα λέω αυτά διότι πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, γυρνώντας στα χωριά
και μιλώντας με τους ανθρώπους μας, ακούω μια έντονη κριτική για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τα προηγούμενα χρόνια. Και όλα αυτά τα οποία ανέφερα προηγουμένως δεν πρέπει να τα λησμονούμε. Δεν πρέπει και δεν μπορεί να λησμονούν. Διότι υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και οι ευθύνες αυτές πρέπει να αποδοθούν στο ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 6ης Μαΐου που είναι μπροστά σας. Και κάτι άλλο για τη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πριν το 2009, όταν εμείς ήμασταν κυβέρνηση, ασκούσε την πιο καταστροπική αντιπολίτευση που γνώρισε ποτέ η χώρα. Και μετά, ως κυβέρνηση, έτρεχε να εφαρμόσει αυτά τα οποία κατήγγειλε ως αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ το 2009, στις εκλογές, σε ένα παραλήρημα προεκλογικής πλειοδοσίας, έταζε τα πάντα στους πάντες και μετά, αφού πέρασαν οι πρώτοι μήνες της μετεκλογικής χαλαρότητας, αφαίρεσε τα πάντα από τους πάντες. Το ΠΑΣΟΚ το 2011 που κυβερνούσε, υποσχέθηκε να μας βγάλει στις αγορές και να φέρει την ανάπτυξη στην Ελλάδα και μετά μας οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση και σε διάλυση της οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, στις εκλογές του 2012, με το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε προχθές ο κύριος Βενιζέλος, υπόσχεται ξαφνικά τα εντελώς αντίθετα από αυτά τα οποία έπρεπε στα 2,5 χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση. Έκανε ποτέ τέτοια πράγματα, αγαπητές φίλες και φίλοι, Νέα Δημοκρατία? Πώς είμαστε λοιπόν όλοι εκεί? Δεν είμαστε. Αντισταθείτε και απορρίψτε αυτό το έσχατο προπαγανδιστικό επιχείρημα του συστήματος ΠΑΣΟΚ. Ένα επιχείρημα με το οποίο προσπαθεί να ισοπεδώσει τα πάντα. Ένα επιχείρημα το οποίο οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο και τους πολίτες τους οδηγεί σε σύγκριση. Ευθύνες, όχι όσον αφορά το χρέος, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, ευθύνες γενικά για την κατάσταση της χώρας έχουμε όλοι μας. Έχουμε και εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Ευθύνες έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της αριστεράς. Το μεγαλύτερο όμως μερίδιο ευθύνης, ειδικά τώρα, υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευθύνες, αλλά οι μεγαλύτερες ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, πρέπει να υποστεί τις συνέπειες στις εκλογές που είναι μπροστά μας. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία 2,5 χρόνια η κυβέρνηση Παπανδρέου Βενιζέλου, αυτό που θα πω δεν είναι υπερβολή, είναι η πραγματικότητα και λίγα λέω, και εγκατέλειψε και αδίκησε τη Δεσποτεία. Σε λιγότερο από 2,5 χρόνια γυρίσαμε δεκαετίες πίσω. Μια διαμορφωμένη δυναμική ανάπτυξης ανακόπηκε και το πρόσημο από θετικό έγινε αρνητικό. Θυμίζω εδώ, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σουλίου, την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και της εισόδου-εξόδου στο Ελευθεροχώρι. Θυμίζω τη γέφυρα της Γλυκής, την ένταξη των ορεινών περιοχών της Παραμυθιάς και του Σουλίου στο πρόγραμμα Πίνδος, τη σύνδεση του Σουλίου με την Εγνατία Οδό, ενώσαμε το ιστορικό χώρο του Σουλίου και τον βάλαμε πάνω στο χάρτη της Εγνατίας Οδού. Θυμίζω το αρδευτικό έργο της Χότκοβας, τις παρεμβάσεις μας στο αρδευτικό της Παραμυθιάς και το Αχαίρωτα, την ολοκλήρωση από άποψη υποδομών του Βιοτεχνικού Πάρκου στην Κρήκα, το νέο σχολικό κέντρο της Παραμυθιάς, την ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου, την αναβάθμιση στα γήπεδα της Παραμυθιάς, του Καρδιναρίου, του Γαρδικίου και σε άλλα γήπεδα, τις βελτιώσεις δρόμων όπως το Σούλι, Αυλότοπου Μαμάκου, η Γλυκής Ποταμιάς, δεκάδες άλλα έργα τα οποία έγιναν το προηγούμενο διάστημα στην εγκατελειμμένη στο παρελθόν Θεσπρωτεία και χρηματοδοτήθηκαν είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από το πρόγραμμα για την αυτοδιοίκηση Θησέας, είτε από τα ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου. Αυτά κάναμε εμείς. Ας μας δείξουν λοιπόν έστω και ένα λιθαράκι που βάλανε στο οικοδόμημα της Θεσπρωτείας τα τελευταία 4 χρόνια. Μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που ξεκινήσαμε εμείς. Το μόνο που κατάφερα ήταν να αφαιρέσουν αντί να προσθέσουν. Να ακυρώσουν εγκεκριμένα έργα, να κλείσουν εργοτάξια, να αναιρέσουν χρηματοδοτήσεις, να αναβάλουν προγραμματισμένες δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις, να κλείσουν δημόσιες υπηρεσίες όπως εδώ στην Παραμυθιά αλλά και σε άλλες πόλεις του νομού και να μην έχουν προωθήσει ούτε μία καινοτόμο και δημιουργική πρωτοβουλία. Το μόνο δηλαδή που κατάφεραν αυτοί οι οποίοι ζητούν τώρα αυτές τις μέρες πάλι την ψήφο των Δεσποτών
ήταν να βυθίσουν τη Θεσπρωτεία σε μια περίοδο παρακμής. Από αυτή την περίοδο παρακμής, εμείς με την ψήφα μας και τον αγώνα μας θα τη βγάλουμε τη Θεσπρωτεία. Ξέρω, κατανοώ, ότι πολλοί από εσάς με κοιτάτε με αμφιβολία. Και το λέω αυτό γιατί γνωρίζω ότι τα μεγάλα λόγια των πολιτικών προκαλούν πλέον και δικαιολογημένα προκαλούν και θυμό στους πολίτες. Δεν θα σας πω λοιπόν παχιά λόγια, ούτε θα δώσω κούφιες υποσχέσεις. Εκείνο που θα σας πω είναι ότι υπάρχουν δράσεις και πρωτοβουλίες εφικτές, τις οποίες όλοι μαζί θα συναποφασίσουμε, δράσεις και πρωτοβουλίες εφικτές που μπορούν να υλοποιηθούν στη Θεσπρωτεία και οι οποίες μπορούν να αποδώσουν ωφέλη, ευκαιρίες, νέες δυνατότητες και θέσεις εργασίας. Το έργο το οποίο κάναμε ως παράταξη στο παρελθόν αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη νέα πορεία της Θεσπρωτείας στο μέλλον. Καταθέτω ορισμένες από αυτές. Η δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης στη Θεσπρωτεία. Μιας ζώνης δηλαδή με προνόμια όπως οι απαλλαγές από δασμούς και τέλη, με χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις και ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Τώρα, παλιά δεν μπορούσαμε. Τώρα όμως μπορούμε να το διεκδικήσουμε στη Θεσπρωτεία και είναι η μόνη ελπίδα για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Η στήριξη στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας με την εφαρμογή σε επίπεδο νομού ενός σχεδίου που θα περιλαμβάνει, εκτός από την υποστήριξη κλαδικών συνεταιρισμών και το καλάθι των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου, βασικές αγροτικές υποδομές όπως πρόσθετες παρεμβάσεις στους κάμπους της Παραμυθιάς και του Αχέροντα, εξηλεκτρισμό, αγροτική οδοποιία και αναδασμούς. Νέα έργα του ΕΣΠΑ, όπως η αναβάθμιση του δρόμου από τον κόμβο νεοχωρίου μέχρι το μεσοπάτωμα της Πρέβεζας και ο βιολογικός και το αποχετευτικό της Παραμυθιάς, αλλά και ολοκλήρωση αυτών που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως το αρδευτικό της Χότκοβας και ο δρόμος ο οποίος ενώνει το Σούλι με την Εγνατία Οδό. 2,5 χρόνια και δεν μπόρεσαν να βρουν 200.000 για να τελειώσουν το δρόμο και να ενώσουν το Σούλι με την Εγνατία. Αυτή η κατάντια μας, εκεί μας φέρνει τη Θεσπρωτεία. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε για να ξαναφτιάξουμε κάθε μικρή βιοτεχνία, κάθε μαγαζί, κάθε επιχείρηση που έχει κλείσει ή φυτοζωή. Και όπλο μας θα έχουμε την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, υπάρχουν μπροστά μας πολλά προβλήματα και δύσκολα. Δεν υπάρχουν όμως δεξιές και αριστερές ανάγκες. Δεν υπάρχουν δεξιές και αριστερές προτεραιότητες. Και το λέω αυτό γιατί οι ανάγκες είναι κοινές για όλους τους θεσπρωτούς. Και οι προτεραιότητες για τη Θεσπρωτεία είναι προτεραιότητες που μας ενώνουν. Μόνο με την ανάπτυξη θα βγούμε από την κρίση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο με την ανάπτυξη θα δημιουργηθούν και πάλι δουλειές, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Η χώρα δεν πρέπει να περάσει άλλες περιπέτειες. Αυτή η εβδομάδα, αυτές οι κρίσιμες μέρες, είναι η εβδομάδα της ευθύνης, είναι η εβδομάδα των πραγματικών αποφάσεων. Στις 6 Μαΐου μπορεί και πρέπει να εκφραστεί καθαρή λύση διακυβέρνησης. Και καθαρή λύση διακυβέρνησης είναι μόνο μία. Με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Αντώνη Σαμαρά. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί η Νέα Δημοκρατία τις προηγούμενες μέρες παρουσίασε με ρεαλιστικούς και μετρημένους όρους τι μπορούμε να κάνουμε για την αποκατάσταση των αδικιών, τι μπορούμε να κάνουμε για την ανάπτυξη, για τη διαχείριση του εθνικού πλούτου, για την ανεργία, για τη φορολογία, τι μπορούμε να κάνουμε για τις συντάξεις και για την ασφάλεια των πολιτών. Ούτε υπερβολές, ούτε φανφάρες, ρεαλιστικό και εφικτό σχέδιο. Το ΠΑΣΟΚ, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να υλοποιήσει τέτοιες θέσεις. Είναι αντίθετες στη φύση και στο DNA του. Το ΠΑΣΟΚ ξέρει εύκολα πώς να κάνει τις επιχειρήσεις να πληρώνουν φόρο 45%, δεν ξέρει όμως πώς να διευκολύνει τις επενδύσεις. Το ΠΑΣΟΚ ξέρει εύκολα να βάζει έκτακτες εισφορές στα χαράτσια, στα ακίνητα, δεν ξέρει όμως και ούτε θέλει να μάθει πώς θα ήταν ρεαλιστικό να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα μια μεγάλη αγορά ακινήτων. Το ΠΑΣΟΚ ξέρει εύκολα να προστατεύει τις συντεχνίες των συνδικαλιστών, γιατί είναι οι δικοί του άνθρωποι αυτοί που το κρατάνε στην εξουσία. Δεν ξέρει όμως πώς να κάνει αποκρατικοποιήσεις που έχει ανάγκη σήμερα η χώρα και η οικονομία για να προχωρήσουμε μπροστά. Ο στόχος λοιπόν είναι ένας. Καθαρή λύση της κυβέρνησης. Ισχυρή εντολή στον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία. Στην κάλπη πρέπει να πάμε με το χέρι στο μυαλό και όχι με το χέρι στο συνέστημα.
και, στο θυμό. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν μοιραία σφάλματα που μας έφεραν ως εδώ. Υπάρχουν μπροστά μας, ζητούν την ψήφο μας, αυτοί που εκπροσωπούν αυτά τα μοιραία σφάλματα, δηλαδή τα στελέχη του Πασόκ. Υπάρχουν αυτοί που μας έσωσαν σε εισαγωγικά πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, όπως ο λαός και η Δημοκρατική Συμμαχία, και τώρα βέβαια προσπαθούν απλώς να διασωθούν οι ίδιοι. Υπάρχουν αυτοί που για να σταθούν πολιτικά και να έχουν λόγο πολιτικής ύπαρξης, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την οργή και την απόγνωση του κόσμου, δηλαδή τα στελέχη του καμένου. Υπάρχουν τέλος και εκείνοι που μας απειλούν σε εισαγωγικά ότι θα μας σώσουν, αλλά θα μας σώσουν παίζοντας με την ευρωπαϊκή πορεία και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, δηλαδή τα κόμματα της αριστεράς. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς είμαστε εμείς. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρξει πολιτική σταθερότητα. Πολιτική σταθερότητα από την πρώτη στιγμή. Ούτε αστάθεια, ούτε στασιμότητα στη χώρα. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίξει με την τύχη της χώρας. Το ξέρω ότι υπάρχει οργή. Το βρίσκω μπροστά μου ότι υπάρχει οργή. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι τις μέρες που μένουν ακόμα μπροστά μας, αυτή η οργή θα γίνει ορμή. Μία ορμή για να σηκώσουμε την Ελλάδα όρθια. Να μην αφήσουμε την Ελλάδα που μένει στα γόνατα, έτσι όπως την κορτάζει στο Πασόκ σε πριν 1,5 χρόνια. Οι Έλληνες μπορούμε. Αρκεί να πιστέψουμε ξανά στους εαυτούς μας. Αρκεί να νιώσουμε ξανά περήφανοι. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη του Έλληνα. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Για την ελπίδα και την ανάπτυξη. Για την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Για την ασφάλεια που οφείλεται σε κάθε Έλληνα και σε κάθε μία Ελληνίδα. Και η Θεσπρωτεία θα τα καταφέρει. Δεν θα αφήσουμε τη Θεσπρωτεία στην τύχη της. Για να αποκτήσει πάλι φωνή η Θεσπρωτεία. Γιατί έσβησε η φωνή της Θεσπρωτείας τα προηγούμενα χρόνια. Θα το πούμε διαφορετικά. Στη Θεσπρωτεία θα το αποδείξουμε και θα το αποδείξουμε όλοι μαζί με τη νίκη στη μάχη της μονεδρικής. Η Θεσπρωτεία θα έχει και πάλι κλεφτεί από τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό να μπορούμε με τη νίκη να πούμε σε όλους. Και φίλοι, ευχαριστούμε και με την νίκη. Και να σας ανακοινώσουμε κάτι. Η τελευταία προεκλογική ομιλία των υποψηφίων θα γίνει την Παρασκευή 8 η ώρα το βράδυ στο Αγγέλικα Παλάς στην Οικουμενίτσα. Ευχαριστούμε και με την νίκη. Ωραία, τροφήκαμε λίγο. Μήκαμε λίγο. Περάστε.